Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ είναι πολύ περήφανος που σήμερα φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε τις συμβάσεις για την διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, τη μεγαλύτερη διασύνδεση AEC στον πλανήτη. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα καλύψει σε πρώτο βαθμό τις ανάγκες επάρκειας του νησιού και στη συνέχεια θα έρθει η δεύτερη φάση, η DC διασύνδεση Αττικής Κρήτης, ούτως ώστε η Κρήτη να είναι πλέον απολύτως ενεργειακά ασφαλής. Για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε τώρα και αν θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, πιστεύετε? Θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μέχρι τα μέσα του 2020 και στη συνέχεια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με το ανανεωμένο δεκαετές πλάνο του ΑΔΜΙΕ, θα έχουμε ολοκληρώσει και τη διασύνδεση Αττικής Κρήτης, ώστε να υπάρχει απόλυτη ενεργειακή ασφάλεια για το νησί. Και θα έχει ολοκληρωθεί. Κύριε Μανουσάκη, η Κομισιόν βάζει πολλά προσκόμματα σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του EuroAsia Interconnector στο εταιρικό σχήμα. Κατά πόσο αυτό σας εμποδίζει να προχωρήσετε στην προκήρυξη του έργου και πότε θα προχωρήσετε στην προκήρυξη της μεγάλης διασύνδεσης? Η προκήρυξη θα γίνει σίγουρα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ώστε να έχουμε ολοκληρώσει το έργο έγκαιρα. Η συμμετοχή του EuroAsia Interconnector εξαρτάται από την οικονομική του δυνατότητα να συμμετέχει στο έργο. Αυτή είναι η γραμμή του ΑΔΜΙΕ από την αρχή, από όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να κλείσουν συγκεκριμένες μονάδες της Κρήτης που λειτουργούν με δίζελ 31/12/19. Και ζητάνε και παράταση από την Κομισιόν. Αυτό είναι θέμα συνολικά της ελληνικής πολιτείας, δεν είναι θέμα του ΑΔΜΙΕ. Η γνώμη μου είναι ότι διασφαλίζοντας την ενέργεια των έργων, ουσιαστικά δίνουμε κάθε κίνητο στην Κομισιόν να δώσει τη μικρή απαραίτητη παράταση που χρειάζεται, ώστε η Κρήτη να είναι ασφαλής στο μεταβατικό διάστημα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ μικρό.